Πρέσβυρα του Λιλάδιου ημιμαραθωνίου είναι η Αναστασία Μαρινάκου, 26χρονη αθλήτρια στίβου με καταγωγή από τη Χαλκίδα. Βρίσκεται μαζί μας μέσω Skype και θα μιλήσουμε για τον κυριακάτικο αγώνα αλλά και για την καριέρα της. Καλησπέρα, Αναστασία, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνεις. Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, πού σε βρίσκουμε? Αυτή τη στιγμή είμαι Αθήνα. Ετοιμάζομαι για έναν αγώνα το άλλο Σαββατοκύριακο που θα γίνει στη Γαλλία, 5 χιλιόμετρων. Καλή επιτυχία, σου ευχόμαστε. Και γενικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχες μετά από Βαλκανικό. Είχε χάσει οι αρχές του έτους στη Λιόν, αν δεν κάνω λάθος, λόγω ότι είχες νοσήσει από κορονοϊό. Είναι και αυτά μες στο πρόγραμμα. Ναι, είχα COVID και δεν το ήξερα και έκανα αγώνα με COVID. Θα δώσεις όμως πολλούς αγώνες ακόμα και θα τα πας περίφημα, είμαι σίγουρος. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ κάποιες από τις επιτυχίες σου. Εγώ να συμπληρώσω 6 πανελλήνια ρεκόρ σε διαφορετικά αγωνίσματα, 800 μέτρα, 1503 χιλιόμετρα. Και πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20, μια τέταρτη θέση στην Ευρώπη. Πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες και σάρωσες φυσικά στον 38ο αυθεντικό μαραθώνιο. Όμως δεν μπορώ να σε ρωτήσω για το γεγονός ότι επέστρεψες στην Αυστραλία, μετακόμισες μάλλον το 2016. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η γενέτειρα του πατέρα σου. Έμεινες κάποια χρόνια εκεί και επιλέχτηκες για τους αγώνες Νίτρο, αν θυμάμαι. Επιλέχτηκες από τον Usain Bolt. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας πεις την εμπειρία σου και πώς είναι από κοντά αυτός ο υπεραθλητής. Εντάξει, ήταν μεγάλη εμπειρία. Είναι ο θρύλος του αθλητισμού. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν τρομερή διοργάνωση, το κλίμα ήταν τρομερό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος και υπεραθλητής είναι τρομερός και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος. Με προσέγγισε, μου φώναζε στους αγώνες. Ήταν, νομίζω, ό,τι καλύτερο. Το αυστραλίζικο του διαβατήριο όμως το έβαλε στην τσάντα, γύρισες πίσω και αφιερώθηκες εδώ στους δικούς σου αγώνες, εντός συνόρων αλλά και εκτός, έτσι, για την ευρωπαϊκή σου καριέρα. Πώς του πήρες τέτοια απόφαση να επιστρέψεις? Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο δύσκολη η προσαρμογή. Δεν είναι τόσο εύκολο το να φεύγεις από τον τόπο σου και να πηγαίνεις σε μια νέα χώρα. Και αποφάσισα να γυρίσω γιατί έβλεπα ότι δεν με σηκώνει το κλίμα και δεν μπορούσα να αποδώσω τόσο καλά στον αθλητικό τομέα και αποφάσισα να γυρίσω για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Στο Τόκιο... Αλλά ωστόσο ήταν μια τρομερή εμπειρία και μέσα από αυτά μαθαίνουμε και γυρνόμαστε πιο δυνατοί. Στο Τόκιο δεν σε είδαμε, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχεις μεγάλο στόχο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, στόχος αυτό είναι ο Ολυμπιακός Αγώνας στο Παρίσι. Και εύχομαι να είμαι υγιής και να μπορέσω να το καταφέρω. Λοιπόν, είσαι πρέσβυρα τώρα στον ημιμαραθώνιο της Χαλκίδας. Θα σε δούμε να τρέχεις? Να τρέχω δυστυχώς όχι, αν και θα το ήθελα πάρα πολύ. Είναι πολύ και εμείς το θέλαμε πολύ, αλλά δεν γίνεται προφανώς. Ναι, είναι πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμά μου. Έχω κάθε εβδομάδα αγώνες, γιατί είναι στόχος μου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μόναχο τον Αύγουστο. Οπότε πρέπει να πάρω την πρόκριση και θα ήταν αδύνατον. Ωστόσο, θα είμαι εκεί, θα παραβρίσκομαι. Να πουσάρω τους αθλητές. Και φυσικά να δούμε τους αγώνες τρεξίματος και εκεί, γιατί μέσα στις πόλεις, Αναστασία, έχει καθιερωθεί πλέον αυτού του είδους τα τρεξίματα. Το City Run, το Night Run. Τι έχεις να πεις γι' αυτό στη Χαλκίδα? Ποια ατμόσφαιρα να περιμένουμε να δούμε? Θα έχουμε σημαντικό αριθμό συμμετοχών? Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ σημαντικό αριθμό συμμετοχών και γενικότερα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που γίνονται τέτοιοι αγώνες, να προσεγγίζουν κόσμους, να ασχολείται με τον αθλητισμό και ειδικότερα τα νέα παιδιά. Τελικά, πόσο έχει συνδεθεί η ζωή μας με τον αθλητισμό και το τρέξιμο πόλης και με την καραντίνα? Είδαμε ο κόσμος άρχισε και ξέφευγε. Είναι σημαντικά τα ωφέλη? Τα τελευταία χρόνια το δρομικό κίνημα έχει ανέβει πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και για εμάς τους αθλητές και γενικότερα ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και τρέχει και αθλείται. Σίγουρα όλο αυτό που περάσαμε ήταν πολύ δύσκολο και ο κόσμος για να ξεδώσει απέδιδε στο τρέξιμο ή και σε διάφορα άλλα αθλήματα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Έχει μπει στη ζωή μας και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βγάλουμε με αυτού του είδους τις διοργανώσεις που θα δούμε την Κυριακή του πρωί στη Χαλκίδα, Ρέτρια Χαλκίδα. Τον κόσμο να βγαίνει από τα σπίτια, έτσι, να βγαίνει από το σπίτι του. Ακριβώς, ακριβώς. Να υπάρχει ένα χαρμόσυνο κλίμα, να κάνουν κάποιοι αθλητές τους στόχους τους. Γενικότερα. Έχουμε τα 21,1 χιλιόμετρα από την παραλία της Ερέτριας με τερματισμό στην παραλία της Χαλκίδας. Σκύτα αλλοδρομία 20 χιλιόμετρων αντρών, γυναικών και μεικτού.
και τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, έτσι. Για όλους εμάς που προσπαθούμε να τρέξουμε και σημασία έχει ο τερματισμός. Αυτό ήθελα και εγώ να τρέξω 5 χιλιόμετρων, αλλά δεν τα κατάφερα. Ελπίζω να γίνει και του χρόνου και θα τρέξω. Το ευχόμαστε. Σε επίπεδο, εσύ να σε καλά και να κερδίζεις μετάλλια. Σε επίπεδο αθλητών τώρα, πόσο υψηλό είναι το επίπεδο ανταγωνισμού σε τέτοιου είδους αγώνες? Γενικότερα, μιλάτε σε τέτοιου είδους αγώνες? Ναι. Οι μεγάλοι αθλητές προσελκύονται από αυτούς τους αγώνες, θέλουν να τρέξουν. Και βέβαια προσελκύονται. Εγώ έχω τρέξει σε πάρα πολλούς αγώνες φέτος τέτοιου είδους, γιατί θεωρώ ότι μαζεύεις εμπειρίες, επίσης γίνεσαι πιο δυνατός και μέσα από αυτούς τους αγώνες. Και πάρα πολύ υψηλό επίπεδο αθλητές συμμετέχουν. Είσαι ένα πρότυπο, έτσι, γιατί είσαι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπες νωρίτερα, θα το πάρω και θα το κάνω πάσα, να μπουν τα παιδιά στον αθλητισμό από όσο πιο μικρή ηλικία γίνεται? Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου δίνει κίνητρα για τη ζωή, να έχεις στόχους, να έχεις όνειρα. Και θεωρώ ότι όλα τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με τον αθλητισμό, είτε είναι στίβος, είτε είναι κάποιο άλλο αγώνισμα. Αναστασία, τι να περιμένουμε να δούμε την Κυριακή στην Χαλκίδα, τον αγώνα Ερέτριας Χαλκίδας του Μαραθώνιου? Να δούμε χαμόγελα, να δούμε πιστεύω ένταση, να δούμε τρεξίματα καλά? Πιστεύω θα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Mm-hmm. Θα υπάρχει ένταση, θα υπάρχει αγωνιστικότητα, πάντα όμως με το χαμόγελο. Αναστασία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Και εύχομαι στο μέλλον να συνεργαστούμε, γιατί σε θεωρώ συνάδελφο. Λοιπόν, είστε της αθλητικής δημοσιογραφίας, γιατί όχι λοιπόν. Πώς και πήρες αυτή την απόφαση να ασχοληθείς με την αθλητική δημοσιογραφία, αλήθεια? Μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Άργησα να αποφασίσω τι μου αρέσει και τι θέλω, να σας πω την αλήθεια. Mm. Αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει. Φέτος τελειώνω με τη σχολή μου, θα ξεκινήσω και πρακτική και μόλις τελειώσω με τον αθλητισμό θα ασχοληθώ επαγγελματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία, για την παρουσία σου στο Βελτίο μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και πολλές, πολλές επιτυχίες και μετάλλια. Να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.